Η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου η γεωλογία αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα τόσο στη διαμόρφωση του φυσικού της περιβάλλοντος όσο και στην ιστορική, πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική της εξέλιξη τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τους νεότερους χρόνους. Οι κάτοικοι της Κύπρου αλλά και οι ξένοι επισκέπτες είναι δύσκολο να υποψιαστούν ότι η γένεση του νησιού ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών και ότι η πλούσια σε χλωρίδα χιονοσκεπής κορυφή του Τρόδους σχηματίστηκε πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια με υποθαλάσσια ηφαιστειακή δράση στο βυθό ενός μεγάλου αρχαίου ωκεανού 3.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τρανή απόδειξη για αυτή την υποθαλάσσια ηφαιστειακή δράση αποτελεί η κήτη του ποταμού της Μαρούλενας κοντά στο καλό χωριό Κλήρου. Ο χώρος αυτός αποτελούσε πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια μέρος του βυθού της Στιθίας θάλασσας, η οποία καταλάβανε το χώρο μεταξύ της Ευρασίας και της Αφρικής. Τα διάφορα πετρώματα που βλέπουμε στις όχθες του ποταμού και αποτελούν πόλο έλξης για τους γεωεπιστήμονες όλου του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο από λάβες που χύνονταν στο βυθό της Στιθίας θάλασσας σε βάθος πέραν των 3 χιλιόμετρων. Για να κατανοήσει κάποιος τον τρόπο δημιουργίας αυτών των πετρωμάτων αλλά και του σχηματισμού του Τρόδους γενικότερα, θα πρέπει να γνωρίζει τη δομή της γης και τις βασικές διεργασίες και ανακατατάξεις που συμβαίνουν στο φλοιό της εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Ο φλοιός είναι το εξωτερικό περίβλημα της γης και διακρίνεται σε υπηρωτικό και ωκεάνιο. Κάτω από το φλοιό είναι ο μανδύας που είναι σε ημιπλαστική μορφή. Κάτω από το μανδύα και μέχρι το κέντρο της γης είναι ο πυρήνας. Διακρίνεται σε εξωτερικό που είναι σε ρευστή κατάσταση και σε εσωτερικό που είναι σε στερεή κατάσταση. Ο φλοιός και μέρος του μανδύα αποτελούν τη λιθόσφαιρα. Σύμφωνα με τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, η επιφάνεια της γης χωρίζεται σε μικρό αριθμό άκαμπτων λιθοσφαιρικών πλακών, οι οποίες ευρίσκονται σε συνεχή κίνηση, με αποτέλεσμα την κίνηση των υπήρων. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας αέναης κυκλικής κίνησης πλαστικού υλικού που βρίσκεται στο μανδύα της γης, με αποτέλεσμα οι πλάκες είτε να κινούνται παράλληλα μεταξύ τους ή να απομακρύνονται η μια από την άλλη ή ακόμα και να συγκρούονται μεταξύ τους. Όταν λοιπόν πριν 90 εκατομμύρια χρόνια, σαν αποτέλεσμα της απομάκρυσης δύο πλακών, της Ευρασιατικής και της Αφρικανικής, λάβα άρχισε να βγαίνει από τα έγκατα της γης, να χύνεται, να στιβάζεται και να στερεοποιείται στο βυθό της Στιθίας θάλασσας, καταγράφονταν τα πρώτα στάδια δημιουργίας του Τρόδους και της Κύπρου. Από αυτούς τους ποταμούς λάβας που χύνονταν τότε στο βυθό της θάλασσας, σήμερα έχουν απομείνει μόνο αυτά τα πετρώματα που μοιάζουν με φλέβες. Πρόκειται για στερεοποιημένη λάβα, η οποία μεταφερόταν από τα βάθη της γης μέσα από αυτά τα κανάλια σε ψηλότερο επίπεδο. Στον ίδιο χώρο μπορεί επίσης κάποιος να παρατηρήσει αυτές τις στερεοποιημένες λάβες, οι οποίες λόγω του σχήματός τους αποκαλούνται μαξιλαροειδείς. Λάβες υπάρχουν σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, στις παρυφές του Τρόδους, οι οποίες σχηματίζουν γεωγραφικά ένα δαχτύλιο που καταλαμβάνει έκταση περίπου 600 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πέτρα του Ρωμιού. Ο χώρος όπου σύμφωνα με τη μυθολογία η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και της γονιμότητας, αναδύθηκε από τους αφρούς των κυμάτων. Η ίδια η πέτρα του Ρωμιού, ένας ανακρυσταλλωμένος ασβεστόλιθος, αποτελούσε πριν 200 εκατομμύρια χρόνια κοραλιογενή ύφαλο στα βορειότερα κράσπεδα της Αφρικανικής πλάκας. Εδώ στην περιοχή, νότια της πέτρας του Ρωμιού, οι γεωλόγοι τοποθετούν τη σύγκρουση και καταβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική, που άρχισε πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια και είχε σαν αποτέλεσμα την έναρξη της ανύψωσης του Τρόδους και την ανάδυσή του σαν μια άλλη Αφροδίτη. Η
Η ανύψωση του Τρόοδους και της Κύπρου γενικότερα συνεχίζεται και γίνεται εντονότερη τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια. Ολόκληρο δε το νησί αναδύεται από τη θάλασσα το τελευταίο 50 εκατομμύριο χρόνια. Αποδείξεις για αυτή την ανάδυση της Κύπρου υπάρχουν πολλές. Όπως για παράδειγμα το φαράγγι της Κακαρίστρας κοντά στη Λευκοσία, το οποίο αποτελούσε πριν 2 εκατομμύρια χρόνια τις εκβολές ποταμού, ή ακόμα και το γνωστό σε όλους μας Κάβο Γκρέκο, με κάθε αναβαθμίδα του πάλε ποτέ αυτού κοραλιογενούς υφάλου να αποτελεί παλαιοαχτή που διαμορφώθηκε από τη δράση θαλάσσιων κυμάτων. Η ανύψωση του Τρόοδου σημάδεψε πολύ έντονα το γεωγραφικό χώρο της Κύπρου. Η ανάδυση του πάνω από τη θάλασσα σε συνδυασμό με τη διάβρωση που ακολούθησε είχαν σαν αποτέλεσμα τα στρωματογραφικά κατώτερα πετρώματά του να βρίσκονται τώρα στα υψομετρικά ψηλότερα σημεία του. Σήμερα, όταν κανείς ανεβαίνει στο Τρόοδος από γεωλογικής πλευράς, ουσιαστικά κατεβαίνει από τον πυθμένα της θάλασσας μέσα στα έγκατα της γης, σε πετρώματα που ήταν τμήμα του ανώτερου μανδύα της. Η μοναδικότητα του Τρόοδου συνίσταται στο γεγονός ότι για να μπορέσει κάποιος να πιάσει ένα δείγμα του ανώτερου μανδύα της γης, θα πρέπει να εκτελέσει γεώτρηση 6 χιλιόμετρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο. Στο Τρόοδος όμως είναι εφικτό, γιατί αυτά τα πετρώματα βρίσκονται στην επιφάνεια. Το Τρόοδος αποτελεί, λόγω της παγκόσμιας μοναδικότητάς του, πόλο έλξης για πολλά ξένα πανεπιστήμια, που το επισκέπτονται για επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση. Για το Τρόοδος έχουν εκπονηθεί εκατοντάδες διδακτορικές διατριβές, χιλιάδες άλλες επιστημονικές εργασίες και έχουν πραγματοποιηθεί διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η εντυπωσιακή τοπογραφία που δημιουργήθηκε με την ανύψωση της οροσειράς του Τρόοδους επηρέασε άμεσα το φυσικό περιβάλλον, αλλά και άμεσα ή έμεσα κάθε πτυχή της ζωής και του πολιτισμού στον τόπο μας. Η παρουσία της οροσειράς έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων, που σε συνδυασμό με τα διάφορα πετρώματά της έχουν διαμορφώσει μια ενδιαφέρουσα ποικιλία βιοτόπων, στους οποίους αναπτύσσεται μια πλούσια σε ποικιλότητα χλωρίδα με πάνω από 140 ενδυμικά είδη, με τα περισσότερα πάνω από 90 να απαντώνται στην οροσειρά του Τρόοδους. Σε υψόμετρο από 900 μέχρι 1400 μέτρα αναπτύσσεται το κέδρο. Πρόκειται για ένα από τα 4 είδη κέδρου που υπάρχουν στον κόσμο. Απαντάται σε μεγάλη πυκνότητα μόνο στο δάσος της Πάφου και ιδιαίτερα στην περιοχή Τρυπύλου, μια περιοχή η οποία προσφέρεται, όπως πολλές άλλες στο Τρόοδος, για εξαιρετικούς περιπάτους. Ο ορεινός όγκος του Τρόοδους επηρεάζει πρώτιστα τις κλιματολογικές συνθήκες και ιδιαίτερα τη βροχόπτωση. Ο τεκτονισμός που συνόδευε την ανύψωση του Τρόοδους προκάλεσε τον έντονο θρηματισμό των πετρωμάτων, τα οποία κατέστησε υδροπερατά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υδροφορέων και την εκφόρτιση πηγών σε διάφορα υψόμετρα. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της βροχόπτωσης στην οροσειρά του Τρόοδους ρέει επιφανειακά στους ποταμούς που πηγάζουν από αυτή, ποτίζει πεδιάδες, εμπλουτίζει τους παράκτιους υδροφορείς και γεμίζει τα φράγματα. Η ποικιλία των εδαφών και μικροκλιμάτων που δημιουργήθηκαν από την ανύψωση του Τρόοδους αντανακλάται στη μεγάλη ποικιλία των γεωργικών καλλιεργειών και φρούτων. Τα αμπέλια, οι χαρουπιές, οι ελιές αποτελούν βασικό είδος διατροφής για τους κατοίκους του νησιού από την νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα φρούτα, σε πολύ μικρές αποστάσεις, υποτροπικά φρούτα όπως μπανάνες, μάγκο, αβοκάτο, αλλά και εσπεριδοειδή διαδέχονται από φρούτα ψυχρότερων κλιμάτων, όπως κεράσια, δαμάσκηνα και μήλα. Ο Όμηρος αποκαλούσε την Κύπρο δασόεσα, αφού μεγάλες εκτάσεις της ήταν καλυμμένες με δάση. Η ικανότητα αναπαραγωγής των δασών κάθε 50 χρόνια
έδωσε τις τεράστιες ποσότητες ξυλίας που κράτησε στη ζωή την ενεργοβόρο μεταλλευτική βιομηχανία χαλκού στην αρχαιότητα. Μια βιομηχανία που σήμερα συνεχίζεται μόνο στο μεταλλείο της Κουριώτισσας, ίσως το αρχαιότερο, μα και συνάμα μακροβιότερο μεταλλείο χαλκού στον κόσμο. Το Τρόοδο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 5 πλουσιότερες περιοχές του κόσμου σε χαλκό ανά μονάδα επιφάνειας. Στο Τρόοδο συναντούμε επίσης το μεγαλύτερο κοίτασμα αμιάντου στην Ευρώπη, καθώς επίσης και κοιτάσματα εξαιρετικής ποιότητας μεταλλουργικού και πυρήμαχου χρωμίτη που έτυχαν εκμετάλλευσης από το 1924 μέχρι το 1984. Τα πετρώματα του Τρόοδους αποτέλεσαν και αποτελούν την πρώτη ύλη πέτρας του αρχαιότερου δομικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρο σε όλους τους ιστορικούς χρόνους. Ο πλούτος και η ποικιλομορφία της κυπριακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αναδεικνύεται σε όλα τα αρχαία και βυζαντινά μνημεία και σε όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς που κοσμούν την οροσειρά του Τρόοδους και την κυπριακή ύπαιθρο γενικότερα. Οι διάφοροι οικισμοί της οροσειράς του Τρόοδους βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τους χρωματισμούς, τη γεωμορφολογία και το γενικό περιβάλλον για την εχτισμένη με δομικά υλικά που προέρχονται από τη γύρω περιοχή. Σε κάθε χωριό, τα χτίσματα, τα λιθόστρωτα και οι λιθοδομές αντικατοπτρίζουν τη γεωλογία και την πετρολογία της περιοχής. Πόσα και πόσα δεν θα μπορούσε να αναφέρει ακόμη κανείς για το Τρόοδος. Για τη συνεισφορά του στην αγιοπλαστική τέχνη της Κύπρου. Για τις φυσικές χρωστικές του ουσίες όπως την όχρα, την ούμπρα, τη σιένα και το πρασινόχωμα, με τις οποίες διακοσμήθηκαν αγγεία, αγιογραφήθηκαν εκκλησίες που σήμερα αποτελούν μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς και εξακολουθούν ακόμη να χρησιμοποιούνται από καταξιωμένους αυθεντικούς αγιογράφους. Οι μακροχρόνιες και πολύπλοκες γεωλογικές διεργασίες στην περιοχή της Κύπρου δημιούργησαν ένα νησί με μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Ένα νησί εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς με πολύ μεγάλη ποικιλία τοπίων και πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά. Είναι άραγε τυχαίο που η μυθολογία θέλει την Αφροδίτη, τη θεά της ομορφιάς και της γονιμότητας, να αναδύεται στην περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού, όπου σήμερα οι γεωεπιστήμονες τοποθετούν τη σύγκρουση και κατάδυση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Κύπρο, γεγονός που αποτελεί και τη βασική αιτία ανάδυσής της.